κόμματος κυρία Ερωτοκρήτου. Αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και με εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κυρία Ερωτοκρήτου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θέλω τους δικούς σας προβληματισμούς σε ό,τι αφορά την διάσκεψη στο Crans Montana. Έχουμε αρκετά δεδομένα μπροστά μας, τα οποία μπορούμε να αξιολογήσουμε. Αυτό που απομένει να δούμε είναι το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στη διάσκεψη και το αν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν στο παράλληλο τραπέζι για να συζητήσουν τις άλλες πτυχές. Εσείς τι νομίζετε? Εκείνο που έπρεπε να μας απασχολεί είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να έχουν τις σωστές βάσεις για να συζητήσουν το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Γίνεται μια προσπάθεια να συμφωνηθεί, να αλλάξουν κάποια προβληματικά σημεία από αυτό το έγγραφο το οποίο έφερε ο κύριος Άιτα, το οποίο και εμείς λέμε ότι δεν είναι δικό του, είναι των μερών που συμμετέχουν αυτό το έγγραφο. Κοιτάξτε, δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι είναι των μερών. Έχει συνταχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι έγγραφο επίσημο των συνομιλιών. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα non-paper, δεν πρόκειται για απλές ιδέες ή σκέψεις ή προβληματισμούς οι οποίες δεν βρίσκονται επίσημα πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών και ακόμα και να μην καταλήξουμε στο Crans Montana, αυτό το έγγραφο που φέρει την υπογραφή του κυρίου Άιντε, του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, φέρει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών και παραμένει ως κεκτημένο της διαδικασίας και για το μέλλον. Εσείς που το είδατε, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Δηλαδή λέει ότι συντάκτης του είναι ο κύριος Άιντε και φέρει και σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών και είναι με λογότυπο των Ηνωμένων Εθνών το χαρτί στο οποίο είναι τυπωμένο. Κοιτάξτε, δεν είναι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και γι' αυτό ρωτώ, έτσι να το διευκρινίσουμε. Αν πράγματι. Αγαπητέ κύριε Παυλίδη, δεν πρόκειται για non-paper. Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς καταλάβαμε πώς είναι οι παρατηρήσεις των πλευρών όπως κατατέθηκαν στο Mont Pelerin 3 μετά την διάσκεψη του Ιανουαρίου. Αυτή ήταν η θέση και της κυβέρνησης, αυτή ήταν η θέση, αντιλαμβάνομαι, και του ΑΚΕΛ, ότι πρόκειται στην ουσία περί μιας αδρής καταγραφής των θέσεων που οι πλευρές κατέθεταν όλο αυτόν τον καιρό για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και μάλιστα ήταν και ένα, ελέγεται ότι ήταν και ένα είδος ατζέντας για την καθοδήγηση της συζήτησης για την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Πολύ φοβούμαι ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν αυτή τη θέση θα πρέπει να εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν σε μια ατζέντα, δηλαδή σε μια ημερησία διάταξη, να περιέχονται ουσιαστικές εισηγήσεις από την πλευρά του κύριου Άιντε για τα θέματα της ουσίας της ασφάλειας και των εγγύσεων. Δηλαδή είναι θέμα της ατζέντας η ιδέα ότι θα πρέπει η συνθήκη εγγύσεως να αντικατασταθεί με μια νέα συνθήκη, το Treaty of Implementation, δηλαδή τη συνθήκη εφαρμογής, της οποίας εγγύητρια θα είναι μεταξύ άλλων και η Τουρκία και την οποία τα Ηνωμένα Έθνη εισηγούνται ότι θα πρέπει να υπογράψει μεταξύ άλλων και η νέα Ενωμένη Κύπρος, καταργώντας την ουσία την Κυπριακή Δημοκρατία και προκαλώντας και την παρθενογένεση. Εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό. Εξαιρετικά επικίνδυνο και είναι γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Ξέρεις όμως πώς θα πρέπει να την. Γνωρίζεις τώρα πώς θα προκύψει ως θέμα συζήτησης στη διάρκεια της διάσκεψης και πρέπει να φτιάξεις μια συγκροτημένη επιχειρηματολογία να την αντιμετωπίσεις. Με αυτή την έννοια. Διότι ο τίτλος του εγγράφου έχω την εντύπωση πως είναι οδηγός για τη διαπραγμάτευση για την ασφάλεια στο Crans Montana. Μα ακριβώς δεν είναι οδηγός. Διότι περιέχει συγκεκριμένη εισήγηση. Οδηγός θα ήταν εάν περιείχε μία αναφορά περί συζήτησης για το θέμα των εγγύσεων. Ας μην πάμε και για το θέμα της κατάργησης των εγγύσεων που είναι η δική μας θέση. Αυτό θα ήταν οδηγός. Οδηγός θα ήταν συζήτηση και λύσεις, αν θέλετε, που αφορούν την ασφάλεια, τα στρατεύματα, τις εγγύσεις όσον αφορά μετά τη λύση εποχή. Όταν μετά από αυτή τη διαπίστωση προχωρά αυτό το έγγραφο και προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη και βάζουν μέσα ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να λυθεί το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Φαίνεται καθαρά πως είναι. Σας διακόπτω, κυρία Ερωτοκρήτου. Φαίνεται καθαρά πως είναι η ιδέα του κυρίου Άιντε αυτό το πράγμα, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο αυτό το έγγραφο. Αγαπητέ κύριε Παυλίδη, ξέρετε. Επειδή έχουμε. Είναι θέση των Βρετανών, διερωτούμαστε ποιο ιδέα είναι. Κοιτάξτε, δεν έχει, κατά την δική μου προσωπική άποψη, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία ποιανού ιδέα ήταν. Εκείνο που είναι σίγουρο πρώτα απ' όλα είναι ότι, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι δεν είναι άποψη
και δεν είναι θέση που εξέφρασε επίσημα η ελληνοκυπριακή πλευρά. Από εκεί και πέρα, εάν είναι άποψη των Ηνωμένων Εθνών, ή αν είναι άποψη της τουρκικής πλευράς, ή αν είναι άποψη των Άγγλων, παίζει και τόσο μεγάλη σημασία ποιανού η ιδέα, ποιος έχει την πατρότητα αυτής της ιδέας. Ωραία, ας σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εκείνο που έχει κορυφαία σημασία είναι ότι δυστυχώς αυτή η αντίληψη, αυτή η ανάγνωση, η λανθασμένη ανάγνωση του τεράστιου κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγύησεων έχει μετουσιωθεί σε μια συγκεκριμένη πρόταση για λύση του θέματος της ασφάλειας και των εγγύησεων που βρίσκεται σε έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αρδοκρίδου. Παρακαλώ. Επειδή είναι και στη φύση του ανθρώπου πάντοτε να αναδεικνύει αυτό το οποίο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία. Στο υπόλοιπο έγγραφο, στις άλλες 9 σελίδες, διότι αυτό φαντάζομαι είναι 2-3 γραμμές μέσα στις 9 σελίδες. Υπάρχουν αναφορές πάνω στις οποίες μπορούμε να κτίσουμε, δηλαδή συμφωνούμε με αυτές και μπορούμε να κτίσουμε μια επιχειρηματολογία εν ώψη της διάσκεψης? Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το έγγραφο δεν μας έχει δοθεί. Αυτό το έγγραφο επετράπει να το οποίο είναι, πρόκειται για 9 σελίδες, με άλλες τόσες παραρτήματα επισημημένα, μας επιτράπηκε να του ρίξουμε μια ματιά για ένα δεκάλεπτο. Έτσι, με όλο το σεβασμό, απλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο για να γνωρίζει σε ποιο βαθμό και σε ποιο σημείο επετράπηκε στην πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, να γνωρίζουμε τα τεκτενόμενα και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εγγράφων των Ηνωμένων Εθνών. Όπως έπεσε το μάτι σας σε αυτή την αναφορά για τη συνθήκη εφαρμογής της λύσης, διαρωτούμε αν είδατε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό. Να θεωρηθεί ως θετικό, δυστυχώς με αυτά που έχουμε δει, επαναλαμβάνω, χωρίς να μας έχει δοθεί η δυνατότητα να έχουμε την ευκαιρία να το μελετήσουμε πραγματικά και να το αναλύσουμε, ίσως αυτός ήταν ο λόγος. Αντιλαμβάνεστε ότι, φαντάζομαι, αν υπήρχαν θετικά, ο πρώτος ο οποίος θα αναδείκνυε τα θετικά θα ήταν η δική μας πλευρά. Αν υπάρχουν θετικά, να ακυρώνονται από αυτή την αναφορά, διότι αναφέρεται στην κατάληξη. Μετά θα υπήρχε αντίφαση στο έγγραφο. Μάλιστα. Αν ακυρώνονταν, παραδείγματος χάρη, αν υπήρχε άλλη αναφορά που ακυρώνει την εισήγηση για νέα συνθήκη εφαρμογής που δεν θα την υπογράψει η Κυπριακή. Όχι, εγώ λέω ότι αυτή η αναφορά ακυρώνει όλες τις προηγούμενες θετικές, αν υπάρχουν αναφορές. Είτε ακυρώνει, είτε στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για μια τεράστια αντίφαση και μια, στην καλύτερη, επαναλαμβάνω πάλι, περίπτωση, επικοδομητική ασάφεια. Δεν μπορεί να προνοεί σε ένα σημείο Α και σε άλλο σημείο Ω. Και να μου επιτρέψετε ότι από την πολύ σύντομη ανάγνωση που μας επετράπηκε να κάνουμε, δεν υπήρχε μια τέτοια, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Δεν διαφαίνεται δηλαδή σε κάποιο σημείο ότι ακυρώνεται σε μια άλλη παράγραφο ή σε μια άλλη σελίδα αυτή η εισήγηση για το treated implementation. Το άλλο το πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτό το έγγραφο γίνεται αναφορά για την αριθμητική αναπροσαρμογή των στρατευμάτων που βρίσκονται στην Κύπρο από την Τουρκία και την Ελλάδα. Και αν δεν απαντώ, επαναλαμβάνω, με την επιφύλαξη της δεκάλεπτης ανάγνωσης, η φράση που χρησιμοποιείται στο έγγραφο αυτό είναι numerical adjustment. Μάλιστα. Αριθμητική αναπροσαρμογή. Ναι. Πρώτον, επαναλαμβάνω, καταρρύπτει τη θέση που η κυβερνητική πλευρά αλλά και το ΑΚΕΛ τόσο καιρό μας έλεγε ότι δεν λέει για κατάργηση, δεν λέει για πλήρη αποχώρηση. Έλεγε καταγραφή των θέσεων. Πουθενά δεν υπάρχει καταγραφή τουλάχιστον της δικής μας θέσης. Γι' αυτό που η κυβέρνηση μας έλεγε τόσα χρόνια ότι η θέση μας είναι πλήρης αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Μάλιστα. Άρα καταγραφή της δικής μας θέσης τουλάχιστον δεν περιέχεται. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο, η μοναδική αναφορά που γίνεται σε αυτό το έγγραφο είναι για αναπροσαρμογή των στρατευμάτων όλων και των ελληνικών και των τουρκικών που βρίσκονται στην Κύπρο. Μα αυτό είναι που επιδιώκαμε τόσον καιρό για το θέμα των στρατευμάτων? Αν μη τι άλλο, δεν καταφέραμε να πετύχουμε ούτε την καταγραφή της δικής μας θέσης για πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων? Θα πάμε να συζητήσουμε δηλαδή για την αναπροσαρμογή του αριθμού? Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Με τα στρατεύματα τα κατοχικά στην Κύπρο. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος, είναι δυσανάλογος με τον πληθυσμό και είναι μεγάλος. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ερωτήματα τα οποία έπρεπε, και τελειώνω αγαπητέ κύριε Παυλίδη, είναι ερωτήματα τα οποία έπρεπε η πλευρά μας να είχε προβλέψει ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν.
εφόσον επιτρέψαμε αυτή τη διαδικασία να λάβει χώρα και αυτά.